Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω κάποια προϊόντα που παίρνω μαζί μου στη θάλασσα. Την τσάντα που έχω στη θάλασσα δυστυχώς δεν την έχω μαζί μου. Το πρώτο και βασικό είναι ένα μπουκαλάκι νερό. Θα το πάρω οπωσδήποτε μαζί μου, γιατί με τέτοια ζέστη θα χρειαστεί να πιεις κάποια στιγμή νερό, γιατί θα σκάσεις. Βέβαια εντάξει, ζεσταίνεται, αλλά πάντα χρειάζεται ένα μπουκαλάκι νερό, έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο και επίσης πολύ βασικό είναι το αντιλιακό, το οποίο φυσικά υπάρχει και για πρόσωπο και για σώμα. Αυτό λοιπόν που έχω για το πρόσωπο είναι της Avène, με 20 δείκτη προστασίας, ενώ για το σώμα έχω 30 δείκτη και είναι της Carotène. Αυτά τα προϊόντα τα έχω από πέρυσι ή και πρόπερσι, δεν θυμάμαι, δεν έχουν τελειώσει ακόμα, αλλά θέλω να τελειώσουν για να δοκιμάσω και κάποια καινούργια προϊόντα που έχω δει και να δω αν μου αρέσουν εκείνα. Επίσης, χρησιμοποιώ και αυτό το λαδάκι της Carotène που είναι για μαύρισμα, για γρήγορο μαύρισμα από ό,τι λέει εδώ, και είναι για συμφυζένους στον ήλιο επιδερμίδες. Αυτό το χρησιμοποιώ όταν θα έχω λίγο μαυρίσει, πολύ λίγο όμως, εντάξει, φανταστείτε, και όταν είμαι δηλαδή στη θάλασσα, μια χρησιμοποιώ το αντιλιακό, μπορεί να μπω στην θάλασσα και μόλις βγω θα βάλω αυτό, μετά ξανά το αντιλιακό. Έτσι κάνω, τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό, αλλά έτσι κάνω. Και μου αρέσει, έχει ακόμα μπόλικο προϊόν μέσα, αυτό το πήρα πέρυσι. Έχω χρησιμοποιήσει περίπου τόσο, οπότε και του χρόνου θα το έχω σίγουρα αυτό. Επίσης, παρόλο που σας έχουν βρήξει το κοσμητικό της Noxima που είναι σε κρέμα και σας είπα ότι το χρησιμοποιώ πάρα πολλά χρόνια και προτιμώ τα κοσμητικά που είναι σε μορφή κρέμας, στη θάλασσα δεν προτιμώ την κρέμα, προτιμώ ένα σπρέι και το αγαπημένο μου είναι τη Simpulse, που μυρίζει βανίλια, είναι από τη Γερμανία, είναι θεϊκό, μου αρέσει η βανίλια πάρα πολύ και αυτό το κοσμητικό πρέπει να το έχω ξαναδείξει σε κάποιο βιντεάκι. Μυρίζει τέλεια, μου αρέσει πάρα πολύ και είναι και σε πιο μικρή συσκευασία. Αν και έχω κι άλλο που είναι σε ακόμα μικρότερη, τόσο περίπου. Αλλά προτιμώ αυτό να παίρνω μαζί μου, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, επίσης, εντάξει, εννοείται θα έχω μαζί μου το κινητό, εννοείται θα έχω μαζί μου και λεφτά, εννοείται θα έχω μαζί μου και την ψηφιακή μου φωτογραφική μηχανή, η οποία είναι η Panasonic Lumix, και μου αρέσει πολύ. Είναι πολύ ωραία φωτογραφική μηχανή. Ένα άλλο πράγμα που θα πάρω μαζί μου θα είναι λίγη κολόνια. Δεν θα πάρω κάποια ακριβή κολόνια μαζί μου, θα πάρω κάποια που θα είναι κάποια απομίμηση, κάποια που θα είναι πολύ φθηνή. Αυτή που θα πάρω φέτος μαζί μου, γιατί πέρυσι δεν την είχα, είναι η κολόνια, όπως λέγεται, Zador, η γνωστή Zador, την οποία την έχω πάρει την απομίμηση από τα Dust and Cream, τα 50 ml, και μυρίζει φανταστικά. Και μυρίζει ακριβώς όπως η κανονική κολόνια. Δεν ξέρω αν σας έχω ξαναμιλήσει για αυτή την κολόνια. Σίγουρα σας έχω πει για τα δύο άλλα προϊόντα της Dust and Cream που έχω πάρει και έχω ενθουσιαστεί, και πραγματικά αυτή η κολόνια είναι από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει και σίγουρα θα πάρω και άλλες κολόνιες από εκεί. Τώρα, γενικά, εντάξει, στη θάλασσα μαζί μου δεν θα πάρω αυτό το προϊόν που σας είχα δείξει και σε προηγούμενο βίντεο, το οποίο είναι ένα σπρέι για τα μαλλιά με αλάτι, για να δίνει έτσι λίγο πιο υφή στα μαλλιά και να μπορείτε να φτιάχνετε έτσι διαπραγματάκια. Αυτός στη θάλασσα δεν χρειάζεται, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει θάλασσα και αν μπει στη θάλασσα θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα αυτό. Οπότε μαζί μου δεν το παίρνω, αλλά το καλοκαίρι γενικά θα το χρησιμοποιήσω πολύ αυτό. Ήθελα από καιρό να το κάνω και γενικά όσες φορές το έχω χρησιμοποιήσει προς το παρόν μου έχει δώσει έτσι πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Οπότε θα το χρησιμοποιήσω το καλοκαίρι γενικά, στη θάλασσα όμως όχι. Και τώρα πάμε στα καλλιτικά που μπορεί να χρησιμοποιήσω. Είναι πολύ απλό το μακιγιάζ που κάνω γενικά το καλοκαίρι. Αν θέλω όμως, αν είμαι στη θάλασσα και δεν είμαι βαμμένη, που συνήθως δεν είμαι, και θέλω μετά να πάω κάπου, ας πούμε, έχω μαζί μου στη τσάντα καταρχήν αυτά τα μαντιλάκια, τα οποία τα χρησιμοποιώ για να βγάλω ό,τι προϊόν υπάρχει τέλος πάνω στο πρόσωπό μου και όλη τη λιπαρότητα από τον ήλιο και αυτά. Χρησιμοποιώ αυτό εδώ το μαντιλάκι. Μετά θα βάλω φυσικά την BB cream, δεν θα βάλω κάποιο make-up που θα είναι πιο μεγαλύτερη κάλυψη που θα δώσει. Θα βάλω την BB cream που ενυδατώνει κιόλας και μπορεί να έχει και SPF, οπότε θα προτιμήσω την BB cream. Θα βάλω λίγο concealer, το οποίο θα φωτίσει λίγο τα μάτια, την περιοχή των ματιών δηλαδή από κάτω, όχι. Και λοιπόν, μετά θα βάλω τη μάσκαρα. Τώρα εντάξει, έχω μαζί μου τη Magna Last, η οποία μου έχει τελειώσει σχεδόν. Όχι σχεδόν, την κρατάω με χίλια ζόρια, αλλά τέλος πάντων. Θα έχω μια μάσκαρα μαζί μου. Καλύτερο είναι να έχετε μια αδιάβροχη μάσκαρα. Εγώ δεν έχω κάποια και θέλω να αγοράσω. Γιατί και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ενώ θα είστε ήδη στη θάλασσα και δεν θα μου τζουρωθείτε. Αλλά και επειδή έχει πολύ ζέστη και υδρώνεται και μπορεί να γίνεται λίγο χάλια το καλοκαίρι. Εγώ τουλάχιστον που έχω και λιπαρό δέρμα και αυτά γίνομαι πολύ χάλια. Νομίζω ότι μία διάβροχη μάσκαρα θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Επίσης θα βάλω και λίγη σκιά, μία πολύ ανοιχτόχρωμη που θα έχει λίγο shimmer μέσα. Τώρα εγώ έχω μαζί μου της Radian το νούμερο 106 που λέγεται Shimmering Peach, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο χρωματάκι. Θα το έλεγα σαν... δεν είναι τόσο ροδακινή, είναι λίγο πιο προς το άσπρο, είναι πολύ ανοιχτόχρωμο, που γυαλίζει έτσι και δίνει πολύ ωραίο αποτέλεσμα, πιο δροσερό και φρέσκο. Θα βάλω και ένα ρούζ. Τώρα έχω μαζί μου το νούμερο 010 της Beauty Line Cosmetics, που μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το χρωματάκι. Το φοράω και σήμερα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, λίγο μεγαλούτσικο βέβαια για την τσάντα, αλλά εντάξει. Και θα βάλω και ένα lip gloss, το οποίο θα είναι σε κοραλί χρώμα. Μπορεί να έχει και λίγο shimmer μέσα, όπως αυτό. Μπορεί και να είναι λίγο πιο μάτα, και το καλοκαίρι τα μάτια δεν τα πολύ χρησιμοποιώ. Αλλά θα ήθελα έτσι λίγο χρωματάκι στα χείλη, οπότε αυτό νομίζω ότι κάνει τη διαφορά. Και το τελευταίο προϊόν είναι αυτά τα μαντιλάκια wet hankies, τα οποία τα χρησιμοποιώ επειδή όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα λάδια και τα αντιλιακά και αυτά γίνονται χάλια τα χέρια και μετά πώς να πιάσεις κινητά και φωτογραφικές μηχανές και θα γίνεις χάλια. Οπότε έχω και αυτά μαζί μου μέσα στην τσάντα. Έχω και χαρτομάτια, δεν τα έχω τώρα μαζί μου, τα οποία με βοηθάνε για να καθαρίσω τα χέρια και να μην γίνουμε έτσι λίγο χάλια μες στη τσάντα τα πράγματα κτλ. Αυτά, δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάτι άλλο. Αυτά είναι τα πράγματα που θα πάρω και που παίρνω μαζί μου γενικά στη θάλασσα. Ή τα παίρνω έτσι χύμα ή έχω ένα νεσεσεράκι πλαστικό, το οποίο τα βάζω τα πράγματα τέλος πάντων μέσα. Αυτά νομίζω.